Ο σημερινός ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει θέσει την Αττική σε κόκκινο συναγερμό, ενώ σε πορτοκαλί βρίσκονται 9 ακόμα περιοχές της χώρας. Επικίνδυνο μείγμα δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και ετοιμότητα. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιάννη Ρίγο, βρίσκεται στον Ημιτό. Γιάννη, ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε ύψιστη ετοιμότητα, ενώ έχει απαγορευτεί η πρόσβαση πολιτών σε πάρκα και άλση της Αττικής. Έτσι ακριβώς λοιπόν, όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή για αυτή την δύσκολη μέρα με ακραία καιρικά φαινόμενα, επικινδυνότητας 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς, πρώτη φορά μάλιστα στα χρονικά τέτοια εποχή εδώ για την Αττική, για όλη την περιφέρεια. Όλοι για αυτόν τον λόγο λοιπόν βρίσκονται σε επιφυλακή. Υπάρχει ένα εκρηκτικό μετεωρολογικό κοκτέιλ ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών και ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Μάλιστα να σας πω ότι η αστυνομία περιπολίτευε. Πυροσβέστες βρίσκονται σε επιφυλακή, όπως επίσης με περιπολίες βρίσκεται σε επιφυλακή και ο στρατός στα δάση της Αττικής, ενώ και οι εθελοντές έχουν ξεκινήσει το δύσκολο αυτό έργο τους στα πυροφυλάκια, ελέγχουν τα δάση. Εμείς βρισκόμαστε στον Ημιτό. Βλέπετε και το πυροφυλάκιο εκεί όπου ελέγχουν οι εθελοντές για τυχόν κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς να ειδοποιήσουν έγκαιρα. Μάλιστα και χθες σε δήλωσή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κικίλιας, ανέφερε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα. Για τον λόγο αυτό κιόλας είπε, ζήτησε από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ενώ να πούμε κλείνοντας ότι κλειστά θα είναι σήμερα στην Αττική τα πάρκα και τα άλση λόγω κινδύνου πυρκαγιάς και αυτών των ακραίων φαινομένων υψηλής επικινδυνότητας της κλίμακας 5. Να πούμε ξανά για πρώτη φορά τέτοια εποχή Ιούνιο μήνα στην Αττική. Μάλιστα, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν είναι σε εξέλιξη για να προστατευτούν τα δάση, για να προλάβουμε εξαιτίας του ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.